Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, ξεκινούμε τη σημερινή συνεδρίαση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είναι εγγεγραμμένα και αριθμημένα στην πρόσκληση η οποία σας έχει αποσταλεί. Προτού ξεκινήσουμε, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Δήμαρχος για μια ενημέρωση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σας καθυστερήσω. Πρόκειται για το θέμα των ΕΛΤΑ του Κομποτίου, που όπως έχετε γνωρίζετε, κλείνουν μαζί με δεκάδες άλλα καταστήματα ΕΛΤΑ στην Ελλάδα. Εγώ, επειδή δεν είχαμε συμβούλιο αυτές τις μέρες, η Δία Πρωτοβουλία έστειλα μια επιστολή διαμαρτυρίες με την οποία ζητώ να παραμείνουν τα ΕΛΤΑ, μιας και πέρα από τη συμπαράσταση στο γειτονικό μας Δήμο, υπάρχουν και πολλοί δημότες μας που εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ του Κομποτίου στη Δημοτική Ενότητα Μενιδίου Φλωριάδα κτλ. Να μην μπούμε σε αναλυτικά το πρόβλημα που προκύπτει από το κλείσιμο των υπηρεσιών, το οποίο βέβαια είναι γνωστό. Βαίνουμε συνεχώς σε μειούμενες τις υπηρεσίες, αλλά τουλάχιστον τα ΕΛΤΑ που εξυπηρετούν και ηλικιωμένους ανθρώπους, κυρίως που δεν έχουν πρόσβαση ακόμα στο διαδίκτυο και σε αυτά τα νέα μέσα που χρησιμοποιούν οι νεότεροι, θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Υπάρχει και η ΚΕΔΕ, έχει κάνει ένα ομόφωνο ψήφισμα προς τον Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα και προτείνω να πάρουμε ένα ψήφισμα, εννοείται να το δουλέψουμε κάποια στιγμή οι παρατάξεις, να ζητάμε την διατήρηση των ΕΛΤΑ του Κομποτίου. Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρχέ. Θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο? Ο λόγος στον κύριο Βασίλα. Το να λέμε ειδικά άνθρωποι που ιδεολογικά ανοίγουν στον χώρο των ιδιωτικοποιήσεων ή είναι αυτή με τη λεγόμενη κεντροδεξιά ή είναι από το εξοργιστικό ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο, όταν λέμε ιδιωτικοποιούνται κάποια πράγματα είναι πράξη, εισπράττω, έξοδα, έσοδα, έξοδα, έλλειμμα, το κλείνω. Δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το ψήφισα, εγώ το ψήφισα πάλι. Αλλά νιώθω ότι κοροϊδεύουμε τον κόσμο όταν ιδιωτικοποιούμε τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες θα καθίσουν και θα κάνουν κόστος λειτουργίας. Δεν είναι όπως και η τράπεζα, η αγροτική τράπεζα που είχε το Κομπότι, η Κατούνα, οπουδήποτε, κλείσαν. Δεν μπορεί να λέμε από τη μια μεριά ιδιωτικοποιούμε αυτές τις υπηρεσίες και μετά ερχόμαστε και λέμε «Α, το θέλουμε το ταχυδρομείο». Όχι, δεν το έχουμε. Είναι κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Γιατί όταν είναι δημόσια μια υπηρεσία και θεωρούμε ότι προσφέρει στον τόπο, ξέρουμε ότι αυτή η συγκεκριμένη υπηρεσία του Κομποτίου είναι παθητική. Είναι σίγουρα. Γιατί αν κέρδιζε το ταχυδρομείο, δεν θα το έκλεινε. Είναι παθητική. Αλλά λέμε για εξυπηρέτηση των ανθρώπων που είναι μακριά, έτσι και τ' άλλο, το κρατάμε. Όταν λέμε λοιπόν ιδιωτικοποίησης, δεν μπορούμε να ερχόμαστε για να κλαίμε σαν χείρες και να λέμε τι πάθαμε τώρα εδώ. Θα το πάθουμε αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, να πω και κάτι παρακάτω, ότι εμείς είμαστε 60 βάλε και που θεωρούμαστε, έχουμε φύγει από την εργασία και θεωρούμαστε ότι ξαπλωμένοι στο κρεβάτι 3 ώρα τη νύχτα στέλνουμε λεφτά στο παιδί μας στην Ισπανία. Και πόσο οι νέοι. Δηλαδή η τεχνολογία πια έχει φτάσει εκεί που πραγματικά αυτές οι υπηρεσίες έτσι ή αλλιώς θα συρρυκνωθούν και θα λιγοστέψουν. Εγώ θα το ψηφίσω, ό,τι θέλετε γράψτε. Τα λέμε, τα έχουμε πει, είναι τα ψηφίσματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς εδώ, σαν συμβούλιο, τουλάχιστον πρέπει να λέμε στον κόσμο την πραγματικότητα. Ο κόσμος που δεν μπορεί πια με το διαδίκτυο έχει φύγει από τη ζωή. Είναι η προηγούμενη γενιά από εμάς. Εμείς είμαστε τελευταία πια. Και ήδη οι αγρότες αυτοί που λέμε στα χωριά, όλα αυτά τα στέλνουν κάθε μέρα, τιμολόγια τους, ηλεκτρονικά και όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά εκεί το Μενί δεν έχει ταχυδρομείο. Δεν έχει ΕΛΤΑ. Έχει έναν άνθρωπο ιδιώτη που έχει μια συνεργασία. Πιστεύω κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο Κομπότε. Έτσι, αυτό πιστεύω. Δεν θα πιστεύω να το κλείσουν τελείως. Αυτό που είναι το Μενί. Είχαμε. Δεν έχουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα πράγματα έτσι και αλλιώς νομοτελειακά θα πάνε εκεί, αλλά από την άλλη μεριά είναι να ακούμε ανθρώπους που είναι φανατικοί της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
να ζητάνε τέτοια πράγματα. Να τα ακούσω από την αριστερά, θέλω τις υπηρεσίες να εξαρτηθεί το κόστος και να το δεχτώ. Αλλά να ακούω, να βλέπω ανθρώπους, ας πούμε, που είναι στην τριτική παράταξη και πιστεύουν στις ειδικοποιήσεις, να το λένε αυτό. Το ψήφισμα το ψηφίσω, δεν υπάρχει κανένα. Ευχαριστούμε, κύριε Βασίλα. Τελικά, κάποιος συνάδελφος. Ο λόγος στον κύριο Κοπίδη. Όταν μιλάμε για ΕΛΤΑ, Μάρκο, δεν μιλάμε μόνο όμως για ψηφιακές συναλλαγές, μιλάμε και για δέματα. Εδώ, δηλαδή, ας πούμε, τα ΕΛΤΑ της αμφιλογίας, όπου να κλείσουν αύριο το πρωί, υπάρχει σοβαρότατο το ζήτημα. Κυρίως τα δέματα. Τα δέματα, δηλαδή. Τώρα, αν ας πούμε από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει όλη αυτή. Ναι. Εγώ δεν είπα να κλείσει, Κώστα. Όχι, κατάλαβα, αλλά θέλω να πω το πρόβλημα, φαντάζομαι, τα ΕΛΤΑ δεν προκύπτει μόνο από τις ψηφιακές συναλλαγές. Όταν λέμε να μην κλείσει για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει σήμερα. Και το αναφέρω στο παράδειγμα το δικό μας. Άμα κλείσει, αυτή τη στιγμή τα ΕΛΤΑ εδώ που βλέπω στην αμφιλοχία έχουν περισσότερη δουλειά και από όλες τις τράπεζες. Η εφάμιλη και με courier, ας πούμε, δεν ξέρω. Είναι... Εν πάση περιπτώσει, εγώ συμφωνώ με το ψήφισμα. Το ξέρουμε ότι είναι για τυπικούς λόγους. Όλα τα ψηφίσματα που έχουμε πάρει όλα αυτά τα χρόνια και τα προηγούμενα δηλαδή για τυπικούς λόγους είναι, αφού δεν έχουμε ουσιαστικά πραγματικό χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και έτσι. Ναι, να μην κλείσει το ΕΛΤΑ στο κουμπότι. Ευχαριστούμε, κύριε Κοπίδη. Ο λόγος στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάντε αποδοχή, κύριε Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστώ. Εδώ φαίνεται και η αντίφαση, ας πούμε, λέει ο κύριος Βασίλας, ναι, εντάξει, ψηφίσω το ψήφισμα, αλλά εκείνο, κοροϊδία δηλαδή, και το να το ψηφίσεις με την αντίληψη αυτή είναι και αυτό. Θα μπορούσε να πεις ότι είναι κοροϊδία. Το ζήτημα είναι ακριβώς βέβαια αυτό που ανέδειξε των ιδιωτικοποιήσεων και το κόστος όφελος, η λογική αυτή, ότι όλες οι ανθρώπινες ανάγκες, οι λαϊκές ανάγκες μπαίνουν σε αυτό το ζύγι. Κόστος όφελος. Σχολεία είναι. Υπηρεσίες είναι. Η ΔΕΗ είναι. Το ΙΚΑ είναι. Και δεν είναι δηλαδή σε αυτή τη λογική και στο τέλος βέβαια πέφτουν σαν όριμο φρούτο μια σειρά υπηρεσίες σε ιδιώτες. Έτσι. Δεν είναι ότι γίνονται φτηνότερες, γιατί εκεί πρέπει να δούμε και με τι συνθήκες εργασίες εργάζονται οι εργαζόμενοι όταν κλείνει το ΕΛΤΑ, ανοίγει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο ιδιωτικό. Με τι συνθήκες, τι ωράρια. Για να μην φτάσουμε, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει την ταινία «Δυστυχώς απουσιάσατε», μια αγγλική ταινία που πιάνει έναν εργαζόμενο στα χειμεταφορές και όταν πιάνει δουλειά του δίνει ένα μπουκαλάκι νερού, τέτοιο. Πάρ' το, του λένε, θα σου χρειαστεί. Τι να το κάνω, λέει. Δεν θα προλάβεις να πηγαίνεις ούτε για κατούριμα, του είπανε. Και τον δείχνει μετά να το χρησιμοποιεί. Και δεν είναι δηλαδή παραλογισμός, αν εξετάσουμε και αν δούμε πώς εργάζονται. Άρα, ένα ζήτημα μπορεί να είναι το θέμα των ηλικιωμένων, που μια σειρά πράγματα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και παρακαλάνε από εδώ και από εκεί. Το άλλο ζήτημα είναι και με μια σειρά άλλες υπηρεσίες, γιατί εδώ έχουμε μια απορία. Το ταχυδρομείο εδώ στην αμφιλοχία. Ουρά! Πόσοι εργαζόμενοι είναι? Ποια είναι η πορεία, δηλαδή αυτή, η εξέλιξη? Γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ. Η ΔΕΗ. Τι έγινε δηλαδή με τη ΔΕΗ? Είναι μόνο το τεχνικό τμήμα? Όχι, δεν είναι μόνο το τεχνικό τμήμα, που υπήρξε και μια διαμαρτυρία, υποτίθεται κτλ. Δηλαδή, ότι ναι, μεν μπορεί να λέει κανείς, ναι, να μην κλείσει, φυσικά και να μην κλείσει, αλλά με ένα ψήφισμα δεν λύνεται κάτι. Και με μια ανακοίνωση, εάν δεν υπάρξει πραγματικά σύγκρουση με αυτή τη λογική των ιδιωτικοποιήσεων, που αυτή τη λογική την αποδέχονται όλες οι παρατάξεις εκτός της λαϊκής σπήρωσης. Άρα εκεί είναι το ζήτημα. Νομίζω ότι το ψήφισμα απλά είναι μια ευχή. Γιατί θα πρέπει να πάμε σε άλλη λογική. Γιατί όταν μετριέται, λέει, και το έτσι ξεκίνησαν και με τα σχολεία ή με τα φορά, ξέρω εγώ, δεν συμφέρει, δεν κάνει, να κλείσει ένα σχολείο. Κλείνει το σχολείο, υποβαθμίζεται όμως. Εκεί που πάνε τα παιδάκια δεν είναι ότι αναβαθμίζεται και έχει ένα δάσκαλο παραπάνω. Καλά μετακινούνται τα παιδιά. Δεν αναβαθμίζεται το άλλο το σχολείο, να έχει περισσότερους δασκάλους, να γίνεται καλύτερη δουλειά.
Δηλαδή τι μετριέται τελικά αυτό, το κόστος, αυστηρά το κόστος. Να εξοικονομηθούν πόροι κρατικοί για να πάνε πού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντακοπούλου. Τελικά ποιος άλλος συνάδελφος. Όχι, ο λόγος του κύριου Δημήτρη. Κύριε Πρόεδρε, για να... επειδή ο κύριος Βασίλας έκανε ένα μανιφέστο ιδεολογικό αριστερό και μας σουβάλιασε όλους, κύριε Βασίλα, από εδώ μέσα, από όλους μας, κανείς δεν ψήφισε ιδιωτικοποίησης ποτέ. Δεν υπήρξαμε. Δεν θυμάμαι να ήταν κάποιος βουλευτής που ψήφισε τις νομοθετήσεις. Ένα. Δεύτερον, εξαιρουμένης της κυρίας Κωνσταντακοπούλου, μάλλον όλοι μας έχουμε ψηφίσει κόμματα τα οποία κάναν ιδιωτικοποίησεις. Άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο κτλ. Ούτε είναι εκεί το θέμα μας, ούτε μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα εμείς. Το θέμα είναι ότι οι ιδιωτικές ήταν πάντοτε, στις σκληρότερες κρατικίστικες περιόδους της Ελλάδας, ήταν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Τα πλοία που πηγαίνουν στα νησιά, στην άγωνη γραμμή. Δεν υπήρξαν ποτέ δημόσια αυτά. Δεν υπήρξαν ποτέ δημόσια. Το κράτος έβρισκε τον τρόπο, επιδοτώντας, και το κάνει ακόμα, επιδοτώντας το εισιτήριο, επιδοτώντας τη γραμμή, και βοηθάει για να μην κλείσουν, να πηγαίνουν με αυτή τη λογική. Δεν μπορεί να είναι αποκλεισμός, να είναι άσπρο μαύρο ή με την ιδιωτικοποίηση, άρα να τα κλείσουμε όλα. Νομίζω ότι αν θέλει το κράτος, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η προηγούμενη, η επόμενη, μπορεί να σκέψει σε τέτοια προβλήματα. Από εκεί και πέρα δεν θα αναπτύξουμε όλο το ιδεολογικό το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, φαντάζομαι. Το έχει λύσει η ελληνική κοινωνία από χρόνια αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο λόγος είναι, κύριε Κωνσταντακοπούλου. Εμείς, η Λαϊκή Σπύρος θα θεωρούσε βέβαια το πιο επιβεβλημένο στην περιοχή και στους ανθρώπους που τους αφορά, φυσικά και την αμφιλοχία θα μπορούσε την αφορά, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη, ήδη είναι προδιαγεγραμμένη, να υπάρξει μια κινητοποίηση σε σχέση με αυτό το θέμα από τον κόσμο που θίγεται από αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ. Ωραία. Άρα ως προς την πρόταση... Ναι, έγινε σκοπότε. Ως προς την πρόταση του Δημάρχου, το Σώμα προφανώς εγκρίνει. Θα συνεννοηθούμε τους αρχηγούς των παρατάξεων να συντάξουμε ένα σχετικό ψήφισμα και θα σας το στείλουμε, θα συνεννοηθούμε για να το εκδώσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερησίας από τον κύριο εισηγητή, ο κύριο Νίκα. Για το τυπικό μέρος να ρωτήσουμε το Σώμα αν εγκρίνει να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Εγκρίνει. Κύριο Νίκα. Ναι, τον τίτλο. Κύριε Νίκα. Λοιπόν, ζητάμε έγκριση από το Δασαρχείο για τη δασική έκταση στη θέση Κοντονίκα εκτός ορίων του οικισμού Χρυσοπηγής της τοπικής κοινότητας Φοριάδος. Ζητάμε την γνωμοδότηση για την παραχώρηση από το Δασαρχείο για χορήγηση. Συμφωνείτε καταρχήν, ναι. Κύριε Νίκα, μισό λεπτό. Ναι. Λοιπόν, Σώμα εγκρίνει, έτσι. Δεν αγχώνομαι, όχι. Λοιπόν, ζητάμε την γνωμοδότηση για την παραχώρηση από το Δασαρχείο για χρήση της έκτασης περίπου στα 4 στρέμματα, προκειμένου μελλοντικά να γίνουν κάποιες εργασίες για την ανέργηση κάποιου ναίσχου. Για το συγκεκριμένο θέμα, το Δασαρχείο μας ζήτησε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες και ζητάει την απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να σας πω ότι για το συγκεκριμένο θέμα ήταν εισήγηση του τεχνικού προγράμματος του 2002 της τοπικής κοινότητας Φοριάδος. 2002. Ναι. 2022, ναι, συγγνώμη. Η τοπική κοινότητα μας ζήτησε να... Κύριε Νίκο, κοντά στο μικρόφωνο. Με έτοιμά της το 2022 η τοπική κοινότητα Φλωριάδος ζήτησε για το συγκεκριμένο χώρο στη θέση Κοντονίκα. Ήταν παλιά χαρακτηρισμένο εκεί πέρα σε κάποιο κομμάτι της εκκλησίας, και να το αποχαρακτηρίσουμε ως δασικό και να το χρησιμοποιήσει εκεί πέρα η τοπική κοινότητα για να το παραχωρήσει το Δασαρχείο και να χρησιμοποιηθεί για κάποια χρήση κάποιου ναίσχου. Για την ανέγερση κάποιου ναίσχου. Και το 2021. Τώρα το τελευταίο ήταν στο 2022, ναι. Και χρειάζεται για να, για να προβούμε σε ενέργειες. Έχουν γίνει κάποιες γνωμοποιήσεις από υπηρεσίες κτλ. Το Δασαρχείο μας ζητάει γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Νίκα. Όχι, παραχώρηση. Έχει χαρακτηριστεί ω δασικό, αλλά του Δασαρχείου δύναται να δίνει στο Δήμο. Δίνει σε ιδιώτες αυτά που λέμε προηγουμένως. Όχι, όχι, Γιώργο,
υπήρχε στο τεχνικό πρόγραμμα. Χάσα γιατί χρήσιμο. Στο πρόγραμμα του αναφέρουν ως παλιό νεκροταφείο. Παλιό νεκροταφείο το αναφέρουν. Του τοπικού συμβουλίου. Δεν το λέω. Ναι, σου λέω. Μα δεν θα μπορούσε. Όχι, ψάχνω να λέω. Ναι, πώ πρέπει να το κάνει για το δασαρχείο. Όχι, δεν είναι. Όχι, η τοπική κοινότητα εκεί πέρα τώρα γενικά. Οι κάτοικοι του ζητήσαν ως ανέχεια συναίσθηση για να βγάλει άλλη. Είναι νεκροταφείο. Και ίσω στο πίσω μέρο του διαβού να είναι στη συνέχεια να μην είναι νεκροταφείο. Αν γίνουν αδειοδοτήσει και μελέτε και κλπ. Να αναγγείλει το νεκροταφείο. Υπάρχει παλιό νεκροταφείο. Υπάρχει παλιό νεκροταφείο. Ο λόγος στον κύριο Βασίλα. Πραγματικότητα είναι, είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι. Η πραγματικότητα δεν είναι να κοιτάει στον άλλο και να λέμε ό,τι να είναι. Νεκροταφείο θέλω να κάνουμε. Έχει ανάγκη νεκροταφείο η περιοχή. Τεράστια ανάγκη. Και το συγκεκριμένο συγκεκρισμός. Έχει τεράστια ανάγκη νεκροταφείο. Μπορεί να υπάρχει ένας έμεσος τρόπος να πάρθει, να γίνει τέτοιο, να γίνει νεκροταφείο. Και αυτό συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω. Όμως υπάρχει ένα πράγμα. Η απόφαση του τοπικού συμβουλίου πρέπει να είναι μετακάθε. Ότι θέλει να κάνει νεκροταφείο στο συγκεκριμένο χώρο. Να μην μας φέρνετε απέναντι με τον κόσμο. Θα το πούμε και παρακάτω τι έχει συμβεί. Να μην μας φέρνετε απέναντι με τον κόσμο. Γιατί και υπάρχουν και λάδια απέναντι, υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν άλλα πράγματα. Εγώ δεν θα μπω στη δικασία αν πρέπει, δεν πρέπει. Ο οικισμός εκεί ας πει ότι πρέπει να γίνει. Ανάγκη τεράστια υπάρχει. Τεράστια ανάγκη σε νεκροταφείο. Και η διαδικασία για να κάνει νεκροταφείο, όσοι την έχουμε ζήσει, είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Δεν έρχομαι σε κάτι. Το μυαλό μου δεν έχει τίποτα στο πίσω μέρος. Λοιπόν. Αυτό. Ευχαριστούμε, κύριε Βασίλα. Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος. Κύριε Αγουσταντακοπούλου. Να είναι σαφές, τέλος πάντων, για να έχουμε και. Να είναι καθαρό τι ακριβώς θέλουν, να είναι επικαιροποιημένο και το αίτημα του τοπικού συμβουλίου. Αυτό έχω να πω εγώ. Μισό λεπτό, επειδή αυτή τη στιγμή εκεί που βρισκόμαστε είναι στο να ζητήσουμε από το δασαρχείο την παραχώρηση. Την παραχώρηση. Στο να φτάσουμε σε νεκροταφείο θέλουμε μελέτες, άδειες και μπορεί να έχει αλλάξει και δύο φορές το τοπικό συμβούλιο μέχρι τότε, έτσι, για να μην κορυδευόμαστε. Το θέμα είναι να περάσει στην αρμοδιότητα του Δήμου. Ούτε του τοπικού συμβούλιου περνάει, έτσι. Ο Δήμος έχει την περιουσία. Την περιουσία την έχει ο Δήμος. Το τοπικό συμβούλιο θα ερωτηθεί για τη χρήση όταν έρθει η ώρα, προφανώς και χωρίς να συμφωνεί, όποιος θα είναι τότε σε αυτά τα έδρανα θα αποφασίσει. Αν θέλει να πάει με το τοπικό συμβούλιο ή όχι. Αυτή τη στιγμή εκεί είμαστε. Στου ζητάμε 4 στρέμματα για την ανέγερση να ίσω. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Άρα το σώμα εγκρίνει ομόφωνα. Συνεχίζουμε. Έχει ζητήσει το λόγο για μία ενημέρωση για την παιδική εξοχή της Μπούκας ο κύριος Καστάντας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τις τελευταίες δύο μέρες με έκπληξη είδα κάποιες εικόνες και κάποιες καταγγελίες που από τους συνοδούς των ΑΜΕΑ της κατασκήνωσης και λέω με έκπληξη γιατί πολλές φορές που συναντηθήκαμε αυτό το δεκαήμερο που τους φιλοξενήσαμε δεν μου αναφέρθηκε εμένα προσωπικά αλλά και της κυρίας Χαρδαλιά από ό,τι ξέρω που ήμασταν πολλές φορές μαζί και καθημερινά κάτι τέτοιο. Το μόνο που μας... Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θέλω να πω ότι οι ιδανικές είναι οι συνθήκες, ούτε Άγιος Ανδρέας είμαστε όπως μας λέγανε οι άνθρωποι εκεί, αλλά δεν μπορούμε να συγκριθούμε και με τον Άγιο Ανδρέα. Το φωτογραφικό υλικό αυτό που είδα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι, αυτοί οι χώροι δεν φιλοξενούν παιδιά, ούτε κατασκηνωτές, ούτε ΑΜΕΑ, ούτε τίποτα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά και οι προηγούμενοι, όλοι προσπαθήσαμε κάθε χρόνο να προσπαθούμε και το καλύτερο. Εγώ θεωρώ ότι φέτος η κατασκήνωση είναι στο καλύτερο σημείο τα τελευταία 4 χρόνια που ξέρω και ελπίζω του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα, έτσι. Όλοι αυτό θέλουμε. Εμείς και το προσωπικό
Κάναμε μια γενναία προσπάθεια φέτος. Ανακοινήθηκε ο χώρος σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να το δει ο καθένας. Και πάντα προσπαθούμε, έτσι. Όπως είπαν και, και οι συνοδοί των ΑΜΕΑ, από το προσωπικό έμειναν πολύ ευχαριστημένοι, από το φαγητό πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Οι εγκαταστάσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι σίγουρα χειρότερες, καλύτερες είναι, πιο καθαρά τουλάχιστον και πιο προσεγμένα είναι σίγουρα. Και γι' αυτό και πέφτω από τα σύννεφα για αυτές τις καταγγελίες. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν στερνίζουμε αυτές τις καταγγελίες, δεν είναι στην πραγματικότητα. Και η κυρία Χαρδαλιά μπορεί να... Ευχαριστούμε, κύριε Καθαντά. Ο λόγος η κυρία Χαρδαλιά. Μόνη αναφορά ήταν για ένα περιστατικό με ένα παιδάκι, όπου χρειάστηκε να το μεταφέρουμε στο κέντρο υγείας, γιατί ήταν άνω των 16 ετών και με βάση την νομοθεσία δεν έπρεπε να εξεταστεί από την παιδίατρο. Ενημερώσαμε το κέντρο υγείας, μιλήσαμε με τη γιατρό η οποία το εξέτασε, με το συνοδό του, καλώντας ταξί εμείς, μεταφέρθηκε, έγινε η εξέτασή του. Τελικά δεν ήταν κάτι σοβαρό, ξαναεπέστρεψε στο χώρο της κατασκήνωσης, υπήρχε κάποια μικρή εκδορά στο πόδι, όπου με τοπική αγωγή αποκαταστάθηκε. Δεν είχαμε κάποιο ατύχημα ή κάποια άλλη όχληση αυτές τις ημέρες και η επίσκεψή μας ήταν καθημερινή. Τώρα οι εγκαταστάσεις έχουν ανακοινιστεί και οι εργασίες συνεχίζονται, δεν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί δεν είναι εφικτό όταν λειτουργεί κατασκήνωση να μπορούμε να έχουμε μέσα συνεργεία. Απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Χαρδαλιά. Από τις δύο δομές που υποδεχτήκαμε τα παιδιά, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος αντίγραφο ή αν θέλει να τις διαβάσουμε, προς την κατασκήνωση και προς το προσωπικό, είναι από τη δομή της Κόνιτσας και από τη δομή της Φιλιάτες. Φιλοξενήθηκαν και παιδιά από δομές όπου δεν ήταν κοινωνικοποιημένα, δεν ζουν στο περιβάλλον της οικογένειας και η κατασκήνωση τους προσφέρει τη δυνατότητα να... Όχι, απλά υπάρχουν και επιστολές από άλλες περιπτώσεις. Ναι, εντάξει, απλά εγώ το αναφέρω. Αν κάποιος θέλει, μπορούμε να δώσουμε και ένα αντίγραφο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Χαρδαλιά. Θέλει κάποιος το... Ο λόγος. Να τοποθετηθούμε πρώτα και μετά. Κύριε Κοπίδη. Κάντε αποδοχή στο μικρόφωνο. Κύριε Τσούκα, κάντε αποδοχή. Εγώ νομίζω ότι κάποια από τις δύο πλευρές ψεύδεται. Γιατί εγώ ζήτησα από τις συνοδούς προσωπικά να μου σταλθεί αναλυτικό χρονικό και δεν είναι, κύριε Κατσαντά και κυρία Αντιδήμαρχε, έτσι η κατάσταση. Σας κάνανε πάρα πολλές οχλήσεις. Το έχω εδώ το χρονικό, θα κατατεθεί με ημερομηνίες και συγκεκριμένες και ποιες ήταν οι απαντήσεις σας. Βρήκατε σκισμένες σκηνές, γιατί μέναν σε τσαντήρια, δεν ήταν η εικόνα αυτή, οι φωτογραφίες που ανέβηκαν τελευταία, και λέγατε ότι εμείς κάναμε το καλύτερο. Λέω, ποιος από τους δύο ψεύδεται? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν θέλω να τα πω αναλυτικά, γιατί έχω αναλυτικά το χρονικό εδώ και με τις ακαθαρσίες που βγαίνανε και τα λοιπά, και το αποφρακτικό ήρθε μετά από δύο μέρες και υπάρχει επιπλέον φωτογραφικό υλικό και τα λοιπά, ότι οι συνθήκες που ήταν τα ΑΜΕΑ, και πολύ σωστά είπε ο κύριος Βασίλας, ήταν άθλιες και τριτοκοσμικές. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Όχι, δεν είπε γιατί, ότι διαχώρησε άλλο για τα ΑΜΕΑ και άλλο για τα άτομα με τυπική ανάπτυξη. Υπήρχε διαφορετική μεταχείριση, αυτό λέω ότι είπε ο κύριος Βασίλας. Εγώ λέω ότι ήταν τριτοκοσμικές και οι φωτογραφίες δεν είναι καθόλου ψευδείς. Ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να πω. Όλα αυτά τα χρήματα που διατέθηκαν και βγήκαν στο διάβγεια τις τελευταίες μέρες, δεν χρειάζεται να πω αναλυτικά, αυτά τα 45.000 ευρώ σύνολο, γιατί δεν είχαν δοθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, και απευθύνομαι κυρίως σας τους δύο,
για να γίνουν και οι ηλεκτρολογικές, να επιληθούν τα προβλήματα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και στις τουαλέτες και σε ό,τι άλλο χρειάζεται, και έγιναν απλά τα βαψίματα. Κύριε Δήμαρχε, δεν απευθύνομαι σε εσάς, ερώτημα κατέθεσα προς... Ωραία, αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Τσουκά. Ο λόγος στον κύριο Κουπίδη. Κλείστε λίγο το μικρόφωνο, κύριε Τσουκά. Από την πρώτη μέρα που είμαι δημοτικός σύμβουλος, είναι το δυσκολότερο θέμα στο οποίο κλείνομαι να πάρω θέση. Με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι σήμερα παίζουμε πρωτοσέλιδο παντού για όλους τους λάθους λόγους. Εγώ δεν θα αναφερθώ στην καταγγελία. Η καταγγελία άλλωστε έχει δημοσιοποιηθεί, την έχετε όλοι στα χέρια σας. Εγώ θα επιμείνω στο γεγονός ότι η κατασκήνωση δεν θα πρέπει να κλείσει. Η κατασκήνωση της Μπούκας λειτουργεί 40 χρόνια, από το 1982 αδιαλείπτως. Ήμουνα 13 χρόνια πρόεδρος από το 2006 έως και το 2019, και όσοι ξεκίνησαν από τότε, από το 82, επειδή ως μόνιμος κάτοικος του οικισμού, όσοι πέρασαν από εκεί που πέρασαν πάρα πολλοί πρόεδροι, ο καθένας πρόσθεσε, προσπάθησε για το καλύτερο ανάλογα με την εποχή που υπηρετούσε ο καθένας και τις δυνατότητες που είχε φυσικά. Το χωριό αγκάλιασε την κατασκήνωση, το έχω ζήσει αυτό γιατί ήμουν στην ηλικία των 13 χρονών. Υπήρχαν περίοδοι που η κατασκήνωση δούλευε 3 και 4 μήνες, και ειδικά η κατηγορία των ΑΜΕΑ φιλοξενούνταν και το Σεπτέμβριο. Φιλοξενούσαμε ακόμα και οικογένειες. Δεν υπήρξαν ποτέ τέτοιου είδους προβλήματα, ή τουλάχιστον δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ, τουλάχιστον πριν τη δική μου εποχή, γιατί στη δική μου εποχή ξέρω. Από το 2006 και μετά, όπου πραγματικά δεν ήταν τα πράγματα καλά όταν ανέλαβα, και δεν το λέω τώρα για να κατηγορήσω κανέναν, είπα και πάλι όλοι προσπάθησαν, δεν έχω να κατηγορήσω κανέναν πριν από μένα. Δεν είναι αυτός ο λόγος τώρα, να ευλογήσω δηλαδή τα δικά μου γένια. Όντως όμως προσπαθήσαμε, εντάξαμε έργο, έπρεπε να γκρεμιστούν κάποια κτίρια, το κάναμε, αναβαθμίσαμε και κυρίως επενδύσαμε στο προσωπικό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η παγίδα στην προκειμένη περίπτωση είναι το προσωπικό. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό έγινε, πέρα από τις κατασκευές υπήρξαν ή δεν υπήρξαν, έγινε στη λάθος επικοινωνία μεταξύ των συνοδών, του προσωπικού της κατασκήνωσης και του Προέδρου ή της Αντιδημάρχου. Κάπου εδώ υπήρξε λάθος επικοινωνία. Δεν μπορώ δηλαδή να διανοηθώ γιατί πριν θα μπορούσε να μεταβεί το αποφρατικό σε μία μέρα και τώρα, να μην μπω όμως σε λεπτομέρειες, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες πάνω στην καταγγελία, αφού είναι γνωστή άλλωστε. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό και το είχα αναφέρει πέρυσι. Πέρυσι πραγματικά υπήρξε μια λαιλασία. Το είδα με τα μάτια μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποιες ομάδες ανθρώπων, και εγώ εκ των υστέρων το έμαθα και το είχαμε συζητήσει και πέρυσι, το είχαν κάνει εκεί πέρα, είχαν κάνει πλιάτσικο, πραγματικά. Προφανώς το είχα επισημάνει για να γίνουν όλα αυτά και να μην φτάσουμε στο ίδιο σημείο. Φέτος στο Συμβούλιο, όταν αναφερθήκαμε στην πρόσληψη του προσωπικού, είπα και πάλι, προσέξτε, γιατί αυτό είναι το κλειδί της όλης της ιστορίας. Είναι το ποιοι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν ανθρώπους. Εγώ από όλες τις θέσεις ευθύνης που είχα ως αιρετός, η πιο δύσκολη ήταν αυτή. Γιατί η ευθύνη είναι τεράστια. Γιατί έχεις να κάνεις με παιδιά, έχεις να κάνεις με κατηγορία ΑΜΕΑ. Εγώ είχα προσωπική επαφή με την Μπούσκα ΑΜΕΑ. Κάθε χρόνο επισκέπτονταν ο πρόεδρος την κατασκήνωση και μία-δύο φορές δεν μπόρεσε ο πρόεδρος και είχε έρθει κάποιο μέλος του ΔΟΣΟΥ. Κάναν κάποια αιτήματα, ζητάγαν μικροπράγματα. Μπορεί να ζητάγαν κάποια κατασκευή προς εξυπηρέτηση, μπορεί να ζητάγαν ένα πλυντήριο, μπορεί να ζητάγαν κάποια πράγματα. Προσπαθούσαμε λοιπόν να είμαστε συνεπείς και υπήρχε μια καλή συνεργασία. Το πρώτο δύσκολο, το πρώτο κρίσιμο τεστ ήταν το 2010, όταν με την υπογραφή του πρώτου μνημονίου η κατασκήνωση παραλίγο να κλείσει, γιατί έπρεπε να κλείσουν για οικονομικούς λόγους πολλές τότε στην Ελλάδα. Εμείς καταφέραμε και την κρατήσαμε με κυρίαρχο το κυρίαρχο επιχείρημα ήταν ότι φιλοξενούμε ΑΜΕΑ, γιατί φιλοξενούσαμε 100 ΑΜΕΑ κάθε χρονιά. Και όντως εκεί η Μπούσκα ΑΜΕΑ μας στήριξε. Και οφείλω να το πω αυτό, ότι
τα παιδιά αυτής της κατηγορίας αγαπούσαν πάρα πολύ την Μπούκα. Και επειδή αυτά τα παιδιά έρχονταν και προφανώς συνεχίζουν και έρχονται ακόμα, είδα 15 αυτή την καταγγελία, δεν ξέρω τώρα γιατί είναι τόσα λίγα, πάντως έρχονταν πάρα πολλά παιδιά, 198, κάτω από 90 δεν πέφτανε. Λοιπόν, γιατί τους άρεσε? Γιατί είχαν προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους, είχαν προσβασιμότητα εύκολη στη θάλασσα και αυτά, επαναλαμβάνω, τα οποία ζητούσαν δεν ήταν κάτι τα οποία ήταν που δεν μπορούσαν και να γίνουν, να το πω έτσι. Εγώ πιστεύω και τώρα, δηλαδή, αν υπήρχε σωστή επικοινωνία και αν δεν υπήρχε, να το πω έτσι, η ελλιπής προετοιμασία σε ό,τι έχει να κάνει με την έλευση των ΑΜΕΑ, πιστεύω δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εμείς όταν παραλαμβάναμε ΑΜΕΑ, τη μέρα που ερχόταν το ΑΜΕΑ, είχαμε πραγματικά στρατηγική. Για όσους έχουν πάει στρατό, στρατηγική. Θα έπρεπε να εξαπαρτηθούν όλα τα ΑΜΕΑ, να τακτοποιηθούν, να ξέρουμε ότι όλα είναι εντάξει και μετά να ασχοληθούμε με ό,τι υπόλοιπο θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε. Εγώ εδώ πιστεύω ότι έγινε το πρόβλημα. Επιμένω όμως, επειδή δεν θέλω να είμαι κατακριτικός και στα πάντα, γιατί αυτή τη στιγμή ένα σύμβολο έχει πάρει τεράστια έκταση το θέμα και επειδή πραγματικά πρέπει να γίνουν όλες οι σωστές κινήσεις ούτως ώστε η κατασκήνωση να λειτουργήσει κανονικά για μερόληπτα. Είναι στο πιο κρίσιμο σημείο της ιστορίας της μετά το 2010 που παραλίγο να κλείσει. Τώρα λοιπόν θέλει στήριξη, πρέπει να γίνουν όλα τα απαραίτητα, όλα τα κακό σκήνωνα να διορθωθούν, αυτά που αναφέρονται και αυτά που ενδεχομένως δεν αναφέρονται, ούτως ώστε η κατασκήνωση να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα από εδώ και στο εξής. Ολοκληρώσετε, κύριε Κοπέδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο λόγος, ο κύριο Βασίλα. Για όσους ήμασταν εδώ στο προηγούμενο συμβούλιο, είχα πάρει το λόγο τότε και δήλωσα την προσωπική μου εμπειρία. Αν πάρετε τα πρακτικά θα δείτε ότι είπα είναι άκρος επικίνδυνη τα ΑΜΕΑ εκεί, επειδή το έζησα και είπα να προσέξουμε να μην πληρώσει ο Δήμος διάφορα προβλήματα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Κώστα όσον αφορά το τι έπρεπε να κάνει η πρόεδρος αντιδήμαρχος. Με τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα, η κριτική που πρέπει να γίνει, ναι, είχαμε προβλήματα, ναι, είχαμε. Όμως εδώ, επειδή κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε για κολαστήρια κτλ. Και επειδή το έζησα από μέσα, εγώ την πήγα, τα ΑΜΕΑ τα πήγα Σεπτέμβριο. Εγώ. Και τα ΑΜΕΑ στην Μπούκα τότε δεν ήταν παιδιά. Ήταν 40 χρόνια άνθρωποι. Και το στέλνουν τον Αύγουστο σε κοινά μπάνια με 17 χρόνια κορίτσια. Την προηγούμενη φορά το πέραγατε λίγο έτσι που έλεγα, που καθόμουν όλο το 24ωρο. Βάλαμε σκοπούς με την κυρία Κοντονίκα, γιατί ήταν στο ΠΙΚΠΑ τότε, και είχαμε πρόεδρο την Κοντονίκα, τη φαρμακοποιό, 12-6, για να μην υπάρξει βιασμός, που δεν φταίγαν κανένα από τους ανθρώπους εκεί. Έτσι, μην τρελαθούμε, δεν λέμε τέτοια πράγματα, έτσι. Τα ξεφορτώνονται τα ιδρύματα και τα στέλνουν στην Μπούκα. Έχετε δει κόντρες με καρότσα από την Μπούκα μέχρι την κατασκήνωση συνοδών και ο ανάπερος πάνω, με μεθυσμένες συνοδούς. Το έχετε δει? Δεν μπορεί να μας κουνάνε το δάχτυλο. Εμείς φταίμε, ναι, δεν είχαμε κατασκήνωση. Πάμε παρακάτω. Υπός καμέα. Δεν ξέρει ότι αυτή η κατασκήνωση δεν έχει γιατρό? Πότε είχε γιατρό? Ποτέ. Έχει συμβασιούχο. Δεν νυχτερεύει. Δεν νυχτερεύει. Διανυχτερεύει. Όχι, έχει γιατρό που έρχεται και βέβαια τα φάρμακα. Διανυχτερεύει γιατρός. Εγώ πήγα με το αυτοκίνητό μου κορίτσι που πίστευα ότι έχει κεφαλικό στο Αγρίνιο. Διανυχτερεύει 24ωρο γιατρός? Αυτό ρωτάω. Γιατρό έχει? Πάντα είχε. Και τότε που ήμουν εγώ. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν ξέρει πως καμέα. Δεν ξέρει πως καμέα. Δηλαδή που μιλάνε για ράμπες και τα λοιπά. Δεν έχει πως καμέα μια κατασκήνωση στην Δυτική Ελλάδα. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος να δει πριν ξεκινήσει, να δει τι γίνεται εκεί μέσα και να πει 1, 2, 3, 4 πράγματα? Δεν ήρθε ποτέ. Και εμένα συγχαρητήρια μου στην Εμποσκαμέα και είχαμε σκοτωθεί τότε. Και στο λέει ένας άνθρωπος που είναι κοντά στο πρόβλημα των ΑΜΕΑ. Γιατί πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους κάποτε εδώ μέσα. Τα λεφτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
για τα ΑΜΕΑ είναι απίστευτα. Απίστευτα. Τα λεφτά που φτάνουν στα παιδιά είναι μηδαμινά. Πρέπει κάποτε να το πούμε αυτό και δεν μας κουνά το δάχτυλο. Τα τρώνε ΜΚΟ, τα τρώνε τα συνδικαλιστικά όργανα των υπαλλήλων, τα τρώνε διάφοροι και στα παιδιά δεν φτάνουν τίποτα. Έχουμε στήσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα παράλληλο και δεν φτάνει τίποτα στα παιδιά. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και κανένα παιδί με ειδικές ανάγκες, με τον καύσωνα, δεν μπορούσε να ζει με στη σκηνή. Ένας άνθρωπος παίρνει ψυχοφάρμακα, δεν είναι κακό να το πούμε, με θερμοκρασία 40 βαθμούς στη σκηνή, δεν λειτουργεί. Ρωτήστε γιατρούς. Και φυσικά θα υπάρξουν αντιδράσεις. Και είπα προχθές ότι την άλλη φορά ότι είναι άκρος επικίνδυνο για την κατασκήνωση. Και φυσικά πρέπει τα ΑΜΕΑ να έχουν κατασκήνωση. Πρέπει να έρθουν λοιπόν λεφτά, να γίνουν χώροι, αφού την έχουμε την κατασκήνωση με ΑΜΕΑ, καθαρά από το χώρο αυτόν, από την Ποσκαμέα να αντιδράσει στην Ποσκαμέα και να φέρει χρήματα και να κάνει καταστάσεις τις οποίες ελέγχει και να τις βλέπει. Και να στέλνει τους γιατρούς. Και οι γιατροί που έχουμε εμείς, δύσκολα μπορούν να είναι ειδικευμένοι στα παιδιά αυτά. Δεν μπορεί να στέλνει για να πει ότι στέλνουμε κατασκήνωση, πάρτε τα παιδιά και φάτε τα εσείς. Και πρέπει να πείτε, γιατί αν πούμε εμείς ότι δεν θέλουμε τα ΑΜΕΑ, θα βρεθούμε κατηγορούμενοι. Ξαναλέω, δεν σημαίνει αυτά που είπε ο Κώστας ότι έτσι και τα λοιπά. Αυτά να τα δούμε. Και φυσικά, ποτέ η κατασκήνωση δεν είχε ειδικό προσωπικό για εργατοθεραπείες παιδιά με ΑΜΕΑ ή ανθρώπους με ΑΜΕΑ. Αυτοί έχουν ειδικά προγράμματα. Πρέπει να έχουν ειδικούς ανθρώπους για να περάσουν το απόγευμα. Είχαμε πάντα μουσικούς, τέτοια, τα κατασκήνωση και τώρα πιθανόν φέτος δεν ξέρω τι έχουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έχουν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ειδικευμένοι για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, μεγαλύτερος ακόμα. Και το λέω και βγάζω αυτά γιατί τα έζησα. Και τότε μπορούσα να με κατηγορήσουν εμένα και οτιδήποτε. Φυσικά από το 2002 που έφυγα εγώ, είναι αλήθεια ότι μέχρι τώρα έπρεπε να έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ας αφαιρέσουμε το 10 εκεί, 11 που υποκόστησε προκαταδικά, αλλά τουλάχιστον κάποια χρόνια πέσαν χρήματα. Και έπρεπε να υπάρχουν μόνιμες σωστές εγκαταστάσεις. Να μην βάζουμε τα παιδιά στη σκηνή που είναι αμέ. Δεν ξέρω αν κούρασα αυτά που σας είπα. Εγώ μίλησα στη ψυχή μου, δεν έχω καμιά αντιπολιτική διάθεση, αλλά δεν μπορώ να λέω και να βλέπω την ένα χρονοπούλου να λέει για κολαστήρια. Και να λιμένουν τη ΜΚΟ τα χρήματα. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστούμε κύριε Βασίλα. Ο λόγος στην κυρία Ανδρίκουλα. Τα προβλήματα της παιδικής εξοχής Μπούκας είναι διαχρονικά και μας απασχόλησαν σε πάρα πολλά δημοτικά συμβούλια και με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Δυστυχώς απλά τώρα δημοσιοποιήθηκαν και αποτέλεσαν μια αιτία διασυρμού. Επειδή στόχος όλων μας είναι η εύρυθμη λειτουργία της παιδικής εξοχής, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια αφορμή να εμβαθύνουμε όλοι στο πρόβλημα και του χρόνου να αποτελέσει ένα στολίδι στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ανδρίκουλα. Ο λόγος στην κυρία Κωνσταντικοπούλου. Ναι, εμείς σαν η Λαϊκή Συσπήρωση δεν θα αμφισβητήσουμε τις προσπάθειες που έγιναν για να γίνουν κάποιες εργασίες, να λειτουργήσει καλύτερα κτλ. Όμως και η τοποθέτηση του κυρίου Κατσαντά ότι υπάρχουν προβλήματα, τέλεια δεν είναι κλπ. Δείχνει αυτό, ότι υπάρχουν προβλήματα. Και οι εικόνες αυτές που κυκλοφόρησαν δεν θα έπρεπε, δηλαδή άσχετα τι χρησιμοποιείται, είπε και ο κύριος Βασίλας, είπαν και οι προηγούμενοι για τις συνθήκες, για τον καύσωνα και τέτοια, κατά πόσο μπορεί να είναι κανείς στη σκηνή και τέτοια. Δηλαδή, αλλά αυτά σαν εικόνες, χώροι τέτοιοι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, είτε χρησιμοποιούνται είτε όχι. Ούτε καν δηλαδή να υπάρχουν τέτοιοι χώροι σε αυτή την κατάσταση. Και ας μην χρησιμοποιούνται, δηλαδή η εικόνα αυτή δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου. Που σημαίνει ότι οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν, που πρέπει να γίνουν
σε σχέση δηλαδή τα κονδύλια που χρειάζονται, γιατί πρέπει αυτό που ετοιμάζεται και αυτό που παρέχεται πρέπει να είναι αντίστοιχο των αναγκών, των ανθρώπινων αναγκών, που άλλος να είναι με αξιοπρέπεια και αντίστοιχο των δυνατοτήτων που δίνει η επιστήμη, που δίνει η τεχνολογία, και τέτοιες δυνατότητες είναι πάμπουλες για να λυθούν όλα αυτά και να είναι μια κατάσταση καλή. Με αυτή την έννοια δηλαδή, άρα σε σχέση με αυτό, με αυτές τις ανάγκες, είναι πάρα πολύ πίσω. Τώρα, αναζητώντας δηλαδή γιατί δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες, δεν υπήρχαν τα ανάλογα κονδύλια από την αρχή όλα αυτά τα χρόνια, και προφανώς και τα αμαία έχουν δικαιώματα και πρέπει να έχουν και πολύ περισσότερα από τους άλλους, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί ή ποιοι λιμένονται και αν λιμένονται χρήματα, θα μπορούσαμε μια απάντηση, μια κουβέντα να πούμε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι σε σχέση δηλαδή αν υπάρχει αυτό που δεν μπορεί κανείς, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να γίνει αυτό πάρα πολύ συγκεκριμένο σε σχέση. Όμως εγώ νομίζω ότι η Σαλαϊκή Συσπήρωση είχαμε επισημάνει αυτό το θέμα, ας πούμε, το γιατρό, δηλαδή ήταν τέτοιες συμβάσεις, δηλαδή για 2 μήνες θα έρθει ο άλλος, δεν είναι μόνιμος εκεί. Και αυτό δηλαδή ξεκινάει από εκεί, παράδειγμα. Ο κανονισμός που όριζε την πρόσληψη του προσωπικού, κάποιου προσωπικού, είναι και ένα τέτοιο θέμα που θα έπρεπε να είναι λυμένο, και με μια σειρά άλλα ζητήματα δηλαδή. Να μην πω κάποια στιγμή ότι πέρασα, έτυχε μια κατασκήνωση του Δήμου Πατρέων μέσα στον Απρίλιο, Μάρτιο, πότε ήταν, και ότι άστραφταν τα πάντα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα θεωρηθεί. Λοιπόν, είναι, τι να κάνουμε, είναι και δουλεύει. Εγώ αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντοκοπούλου. Ο λόγος ο κύριο Μαλτέζο. Επειδή έχουμε ανοίξει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο, πολύ σοβαρό, και επειδή αυτή την κατασκήνωση, όπως είπε και ο Κώστας Οκουπίδης, είναι από το 1982, συνεχίζει και είναι στην περιοχή μας και είναι ευχάριστο που είναι, τις τελευταίες μέρες νομίζω ότι έχει πάρει επέκταση το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και θέματα να κάνουμε αντιπολίτευση μέσα σε αυτό τον διευρυμένο Δήμο, μιας και είναι προεκλογική περίοδο. Και ας μην χρησιμοποιηθεί, πιστεύω, από εμάς τους δημοτικούς συμβούλους που είμαστε μέσα στην αίθουσα, το συγκεκριμένο θέμα πρέπει σιγά σιγά να το μαζεύουμε. Να πω από το πρωί μόνο, επικοινωνήσανε μαζί μου πάνω από 4 δημοσιογράφοι, και από κεντρικά κανάλια και από περιφερειακά, λοιπόν, και μου ζητάγανε την άποψή μου γύρω από αυτό το θέμα. Και μάλιστα τους είπα όσο το δυνατόν να κατεβούν οι τόνοι και σιγά σιγά να μπούμε σε μια διαδικασία το θέμα το συγκεκριμένο να κλείνει, και θα είμαι με την άποψη του Λεωνίδα του Κατσαντά που ξεκίνησε την κουβέντα, και θα συμφωνήσω και με τον Μάρκο τον Βασίλα, ότι, και με τους δύο, ότι αυτό το πράγμα πρέπει να, όσο το δυνατόν, να διευθετηθεί το συντομότερο και να κλείσει, όχι να ανοίγει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Μαντέζο. Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος? Λόγω στον κύριο Τσούκα. Καταρχήν, μου προξενεί εντύπωση, γιατί το θέμα τίθεται να μην το ανοίξουμε εμείς. Έχει ήδη ανοίξει και πάρα πολύ στη πανελλαδικά, και το έχετε πάρει και το έχετε αντιληφθεί όλοι. Και δεν άνοιξε, όπως λέγεται, από την αντιπολίτευση. Θέλω να ξεκινήσω το λόγο μου από αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Βασίλας όσον αφορά για το ζήτημα των χρημάτων, που σε αρκετά σημεία, δουλεύοντας και εγώ στην ειδική αγωγή, έχει δίκιο, και το τι χρήματα παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς δαπανώνται κτλ. Εγώ δεν θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Θα φτάσω τι χρήματα παίρνουμε εδώ. Θεωρείτε ότι δεν επαρκούν τα χρήματα που παίρνουμε? Θέλω να ρωτήσω, τα 2 χρόνια που ήταν η καραντίνα, δεν χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος? Δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος, αυτούς ερωτήματα θέτω, για να καλυφθούν κάποιες από αυτές τις ελλείψεις ή τις ανεπάρκειες που υπάρχουν? Εγώ δεν θα έχω τόσο χαμηλούς τόνους, και δεν είναι ζήτημα ευαισθησίας ότι είμαι πιο ευαίσθητος. Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ μέσα
που είναι ακόμη πιο ευαίσθητη. Ούτε θα μιλήσω για την κυρία Χρονοπούλου, που δεν την ξέρω ούτε προσωπικά ούτε με ενδιαφέρει ως άτομο, αλλά γνωρίζω ότι έχει άτομο με βαριά στην οικογένειά της, παιδί με βαριά μορφή αυτισμού. Όπως δεν θα και σε επαφή που είχα παλιότερα με την πρώην υπουργό, την κυρία Γιαννάκου Κουτσίκου, ήταν μια ανάλογη υπόθεση και έδειχνε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Δεν καταλαβαίνω γιατί να το θεωρήσουμε υποκριτικό από μέρος την κίνηση που έκανε. Εγώ, όπως σας είπα, έχω το χρονικό, επειδή το ζήτησα στην επαφή που είχα μαζί τους, και για τις ακαθαρσίες που έβγαιναν και για τις προσπάθειες που έκαναν με τη Δημοτική Αρχή και τις οχλήσεις που είχαν και η ανταπόκριση δεν βρήκαν, με ημερομηνίες 18 Ιουλίου. Κάθε καζανάκι ανέβαιναν στην επιφάνεια όλες οι ακαθαρσίες, κακοτεχνίες στις τουαλέτες, επαφή με την Ποσκαμέα και προώθηση του αιτήματος. Πάμε μετά, κατά την επίσκεψη της Αντιδημάρχου και του Προέδρου της κατασκήνωσης στο χώρο, ήρθαν αντιμέτωποι με τα προβλήματα. Είδαν τις βρώμικες και σκισμένες τις σκηνές, καταγράφουν τα παιδιά μέσα στη ζέστη, τα σκουριασμένα ράτζα, και η απάντηση, όπως την έχουν εντός εισαγωγικών, αυτό καταγράφουν αυτοί, δεν ξέρω, θα φανεί ποιο είναι το αληθές, είναι: κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, η απάντηση. Τονίσαν, λέει, από μέρους τους ότι δεν θέλουν πολυτέλειες, αλλά να τηρούνται οι βασικές προδιαγραφές. Όσον αφορά για την έλλειψη γιατρού, εγώ τουλάχιστον από την εικόνα που έχω και τα προηγούμενα χρόνια και σε συζητήσεις που έκανα με προηγούμενους αρχηγούς που ήταν στην κατασκήνωση, δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Τώρα, με την παρουσία ενός βοηθού νοσηλευτή, αυτός εξουσιοδοτείται να φροντίσει οποιαδήποτε ιατρική πράξη ή ιατρικό ζήτημα προκύψει? Δεν νομίζω. Ή με την επίκληση ότι αν συμβεί κάποιο περιστατικό, η απάντηση των αρμοδίων και εμπλεκόμενων από το Δήμο είναι ότι θα φροντίσουμε τη μετάβαση στο πιο κοντινό νοσοκομείο? Κοιτάξτε να δείτε, κανένας δεν είναι πιο ευαίσθητος και κανένας περισσότερο ευαίσθητος με τέτοια ζητήματα. Ή θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα βελτιώσουμε, πρώτον για το καλό των παιδιών και δεύτερον για το συμφέρον του τόπου μας, γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό. Θεωρώ ότι ο διασυρμός έχει φτάσει μέχρι εκεί που δεν πάει και πρέπει να το δούμε το ζήτημα αυτό, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει με σύνεση να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία επίλυσης όλων των προβλημάτων, ώστε η νέα χρονιά και τα λοιπά να φιλοξενεί τους τα παιδιά, και τα αμαία και τα κανονικά παιδιά, υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αυτό πραγματικά για μένα είναι κολαστήριο. Γιατί, όπως κύριε Κατσαντά, και δεν θα σας τις δείξω φυσικά, αλλά δεν θα σας τις προωθήσω, αλλά μπορώ να σας τις δείξω για το πιστήριο, μπορώ να σας τα δείξω τα τσαντήρια. Γιατί υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που δεν μπορώ να τις διαθέσω, γιατί έχουν πρόσωπα παιδιών κτλ. Δεν είναι ψεύτικη εικόνα. Ψεύτικο είναι, και είναι να προσπαθείς να ωρεοποιήσεις κάτι που δεν είναι όμως συμβατό και έτσι όπως πρέπει να είναι για τα παιδιά. Αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε Τσούκα. Ο λόγος του κύριου Μαλτέζα. Να πω ότι για την κυρία Χρονοπούλου ξέρω ότι έχει και έχω σχέσεις κτλ. Το είπα επειδή χρησιμοποιείς τη λέξη κολαστήριο. Δεν έχουμε κανένα κολαστήριο εμείς στην Μπούκα. Δεν το δέχομαι εγώ ότι έχουμε στο Δήμο μας κολαστήριο. Δεύτερο, εκείνο που είπα για τη Χρονοπούλου και για μένα και για άλλους που έχουμε προβλήματα, να δείξουμε εκεί που χάνουν τα χρήματα. Τα χρήματα που έρχονται και το ελληνικό κράτος με τις δομές που έχει τα εξαφανίζει. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Να πιάσουμε μία πόλη, πόσα αυτά δίνονται για λογοθεραπεία και εργαθεραπεία, και αν τα παιδιά παρακολουθούν ή γίνεται σικέ μεταξύ τους και παίρνουν τα χρήματα. Μόνο αυτό θα πω. Επειδή το πρόβλημα το ζω και το ξέρω. Δεν είναι κάτι άγνωστο. Όσο για το γιατρό, ξαναλέω. Όχι, είναι προσωπικό. Κυρία Κωνσταντοπούλου, συμμετέχουν οι ΜΚΟ. Άκουσέ με τώρα, δεν είναι απλά. Μισό λεπτό, δεν είναι αυτό το θέμα. Θα σου πω κάτι για να τελειώσω με αυτό. Η σχέση αυτό που είπαμε, λογοθεραπεία, συμμετέχει ο γονιός, μοιράζεται τα χρήματα με τον λογοθεραπευτή. Δεν μιλάω για απλά πράγματα. Συμμετέχει ο γονιός του αμαία, είναι 500 ευρώ και πάνε 200-200 και 100 στην εφορία.
και συμμετέχουν και οι ΜΚΟ. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα να το ανάγκαμε όλα στην πολιτική. Να το κλείσουμε λοιπόν αυτό. Τόσο, για τον γιατρό τώρα, για τον γιατρό έχω να πω ένα πράγμα. Τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ, γιατρός 2 ώρα νύχτα δεν υπήρχε ποτέ. Την ημέρα είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Υπήρχε Κώστα. Τουλάχιστον σε εμάς τότε δεν υπήρχε. Δεν ξέρω. Γιατρός δηλαδή θηρεύει. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Γιατί είναι γεγονός ότι το πρόβλημα θα σου γεννηθεί στην κατασκήνωση, το σοβαρό, μπορεί να γίνει και άλλη ώρα, αλλά τη νύχτα. Ας ξυπνήσουν 2 ώρα και σου πούνε εδώ συμβαίνει κάτι. Λοιπόν, όσοι έχουμε ζήσει εκεί μέσα, έχουμε αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Τα αντιμετωπίζαμε. Ένα πράγμα όμως, και δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω ότι μέχρι ένα σημείο είχαμε εκπαιδευτικούς, το είχα πει και το 20, όταν ξεκινήσαμε το 20. Εκπαιδευτικούς και κυρίως δημοσίους υπαλλήλους. Δεν το λέω για τους εκπαιδευτικούς που είπαμε εγώ. Είχε μια άλλη προσέγγιση. Δεν ξέρω ποιος είναι αρχηγός τώρα κατά σκέψη. Δεν το ξέρω καν, δεν ασχολούμαι. Και λειτουργός. Πιθανόν να έχει. Δεν ξέρω, πιθανόν. Δηλαδή, θυμάμαι τότε ο Φραγκούλης, ο Κώστας, μετά ήμουν εγώ, μετά ο Καρακώστας. Είχαμε έτσι μια από το Λουτρό η Βάσο, Εφωτίου. Είχαμε και μια εμπειρία σε κάποια πράγματα στα παιδιά. Πιθανόν. Δεν το λέω. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό ήθελα να πω για τη Χρονοπούλου. Είπα αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι δεν έχει ασχολείται και ενδιαφέρεται και έχει το πρόβλημά στο δικό στο ζει, αλλά πρέπει να κοιτάξει εκεί και πρέπει να καταλάβει γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν στην μπούκα για τα παιδιά αυτά να πέρασουν καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Βασίλα. Θέλει κάποιο άλλο συνάδελφο για να απαντήσει. Κύριε Κοπίδη, θέλετε τώρα. Ο λόγος στον κύριο Κοπίδη. Εντάξει, με τον γιατρό υπήρχε μια πενταετία που είχαμε μόνοι, μόνο γιατρό. Ο άνθρωπος ήταν διόρθωση, είχε έρθει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Γιατρός πάντα είσαι στο κοντινότερο κέντρο υγείας ή και νοσοκομείο. Έχω διανυκτερεύσει σε νοσοκομείο με αμαία το οποίο είχε δυσμία. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Και εδώ... αυτοί, γι' αυτό λέω. Ναι, ναι. Το γράφουν, γι' αυτό το λέω. Το θέμα είναι, για να επανέλθουμε λίγο τώρα, για να μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Γιατί τώρα το πρόβλημα, εντάξει, μπουσγαμέα, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, μπορεί να το πάμε οπουδήποτε το θέμα. Το θέμα εδώ αφορά τη δική μας μονάδα. Είναι η μοναδική στη Δυτική Ελλάδα που φιλοξενεί αμαία. Είναι η μοναδική κατασκήνωση. Πρώην του Υπουργείου Υγείας και τώρα του Υπουργείου Εργασίας. Το θέμα είναι να διαφυλάξουμε τη δική μας κατασκήνωση. Όλα τα άλλα, εμείς. Ικανά είναι τα χρήματα τα οποία παίρνουμε. Δεν μας αφορά εμάς τώρα αν είναι μπουσγαμία, μπαίνει και πού τα δίνει μπουσγαμία και τι κάνει. Εμείς ό,τι έχει να κάνει, δίνουμε μόνο το χώρο. Δεν ζητάει κάτι άλλο μπουσγαμία από εμάς. Εμείς στην μπουσγαμία δίνουμε μόνο ένα χώρο για να φιλοξενήσουμε όσα άτομα μας δίνει κάθε φορά. Δεν έχουμε εμείς σχέση με όλο το υπόλοιπο, ούτε χρηματοδοτούμαστε την μπουσγαμία. Εμείς χρηματοδοτούμαστε από το Υπουργείο Εργασίας στην προκειμένη περίπτωση πρώην υγείας. Γιατί εκεί ανήκαν οι κατασκηνώσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως που πρέπει να μείνει είναι να γίνουν όλα τα απαραίτητα για να μην έχουμε πρόβλημα στην κατασκήνωση. Όλη αυτή η δημοσιότητα είναι τεράστιο κακό για τη δημόσια εικόνα της πόλης, της περιοχής συγκεκριμένα, της κατασκήνωσης. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστούμε, κύριε Κοπέδη. Ο λόγος στον κύριο Κωνσταντακοπούλου. Μία φράση. Είναι επόμενο από τη στιγμή που η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων και κατεβαίνει μέχρι κάτω ήταν η διάλυση των δημόσιων δομών όπου να παρέχονται υπηρεσίες είτε λογοθεραπείας είτε οτιδήποτε και τέτοια και η δημιουργία των ΜΚΟ και ο χειρισμός από εκεί είναι επόμενο να γίνεται αυτό διασπάθηση χρήματος και όχι αποτελεσματική εργασία. Ειδικά σχολεία που διορίζονται το Δεκέμβρη, που αλλάζουν κάθε χρόνο, δηλαδή πώς να το κάνουμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Με τα βάουτσερ, δεν ξέρω πώς τα λένε, παίρνει κάτι ο γονιός, δίνει κάτι εκεί, παίρνει ο άλλος. Να είναι υπηρεσίες τέτοιες που και η διάγνωση να είναι τι χρειάζεται το παιδί και να μπορούν να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες που χρειάζεται. Αυτή είναι η λογική. Δεν μας παραξενεύει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντακοπούλου. Ο λόγος στον κύριο Κατσαντά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταρχάς, εμείς κύριε Τσούκα δεν ωραιοποιήσαμε τις συνθήκες, έτσι. Εγώ είπα ότι υπάρχουν προβλήματα και προσπαθούμε να τα λύσουμε. Αναφορικά εκεί με τα ζητήματα της τουαλέτας και του βόθρου, το θέμα λύθηκε μέσα σε 3 ώρες. Από όταν ειδοποιήθηκα εγώ τουλάχιστον και η κυρία Χαρδαλιά, έτσι. Μέσα σε 3 ώρες. Λέω, από όταν εγώ και η κυρία Χαρδέλη ειδοποιηθήκαμε, εγώ περίπου στις 10:30-11 το πρωί ειδοποιήθηκα, στις 2 η ώρα ήταν... Τι σχέση έχουν στις 2 μέρες, καταγράφουν... Αυτό λέω κι εγώ. Είναι τεράστια η διαφορά. Αυτό λέω κι εγώ. Εγώ είμαι αυτό ρωτήσα. Εντάξει, εγώ λέω αυτά που ξέρω εγώ. Ο άλλος μπορεί να λέει 10 μέρες. Εγώ λέω αυτό που ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει δίκιο αυτός. Εγώ λέω αυτό που ξέρω εγώ. Και όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Σκουπίδης, δεν νομίζω, Κώστα, ότι χάθηκε η μπάλα στο τρίγωνο προσωπικό προεδρείο, δημαρχία, γιατί ακόμα και οι αναφορές των συνοδών λένε τα καλύτερα για το προσωπικό, αν το πρόσεξες εκεί. Ότι ήταν φιλικοί, εξυπηρετητικοί και έκαναν τα πάντα. Άρα δεν νομίζω ότι εκεί υπήρχε πρόβλημα. Απλώς δεν θέλω να δικήσω το προσωπικό, δηλαδή, γι' αυτό το αναφέρω. Ευχαριστώ. Το ολοκληρώσαμε. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πήρε έκθεση, προφανώς έχει πάρει το θέμα έκθεση, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο αναπτύχθηκε. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί που σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν έμπειροι άνθρωποι που δουλέψαν στην κατασκήνωση και ξέρουν και τα προβλήματα και τα θέματα που είναι. Ένας ζωντανός οργανισμός η κατασκήνωση. Δεν σταματάει ποτέ. Γίνονται παρεμβάσεις κάθε χρόνο, ειδικά φέτος γίνανε ένα σωρό παρεμβάσεις. Εγώ θα καλέσω το σώμα αύριο να πάμε όσοι θέλετε να κανονίσουμε. 9 η ώρα το πρωί να επισκεφτούμε την κατασκήνωση. Δημοτική συμβουλή είμαστε. Θα πάμε να τα δούμε μόνοι μας τα πράγματα. Ούτε άλλαξε τίποτα από προχθές μέχρι σήμερα. Δεν τα είχαμε φτιάξει προχθές και τα φτιάξαμε για σήμερα. Θα πάμε να το δούμε. Θα μπούμε στα αυτοκίνητά μας. Θα κάνουμε μια ενόχληση εκεί στα παιδιά. Να πάμε να το δούμε. Να δούμε. Έχω πάει προφανώς και το λέω, αλλά ο πρόεδρος και οι αντιδήμαρχος πηγαίνουν κάθε μέρα. Να πάμε κι εμείς, να τα δούμε μόνοι μας. Ότι θα υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα. Αλλά δεν σε καμία περίπτωση ούτε κολαστήριο είναι, ούτε άθλια είναι η κατάσταση. Έχει λήψεις. Είναι παλιές εγκαταστάσεις. Είπαμε για τη χρηματοδότηση. Προφανώς όμως χρηματοδότηση για C-Track και στην Μπούκα δεν υπάρχει. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν κανονικά C-Track. Στην Μπούκα δεν μπαίνει C-Track. Λόγω του αβαθούς των νερών. Έτσι, δεν μπορείς να βάλεις C-Track και να είχαμε τα χρήματα. Πρέπει να βάλεις 300-400 μέτρα για να πιάσεις το βάθος κτλ. Υπάρχουν και, γιατί είδα ότι από κάπου από εκεί ξεκινάει. Δεν μείναν ικανοποιημένοι οι συνοδοί. Δεν θα μπω στη διαδικασία με την, να αντιδικήσω. Εγώ θεωρώ ότι γίνονται πράγματα. Προφανώς μπορούν να βελτιωθούν πράγματα και πρέπει να βελτιωθούν. Και επειδή μιλάμε για αμαία, μιλάμε για παιδιά εκεί και μεγαλύτερους, αλλά άτομα με ειδικές ανάγκες, εγώ θέλω, αν ένα παιδί από αυτά, ένας άνθρωπος από αυτά ένιωσε άσχημα, έστω και για ένα λεπτό, με κάποια παράληψή μας, να ζητήσω συγγνώμη. Ξεκάθαρα. Και ως δήμαρχος και ως κοινωνία και για τα πεζοδρόμια που είναι αδιάβατα για τα αμαία, να ζητήσουμε συγγνώμη. Και για την έλλειψη C-Track να ζητήσουμε συγγνώμη. Σε όλο το Δήμο μας τα τελευταία 2-3 χρόνια έρχεσαι και μπαίνει ένα C-Track στη θάλασσα. Δεν έχει ξαναμπεί ποτέ και δεν φτάνει. Δεν φτάνει ένα C-Track. Μπαίνει στην πόλη της Αμφιλοχίας. Δεν έχει, χρειάζεται στο Μενίδη C-Track. Χρειάζεται. Δεν χρειάζεται στην Μπούκα C-Track. Χρειάζεται. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Προφανώς υπάρχουν δίκαια. Κάθε φορά πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον αυτό. Ο Δήμος Αμφιλοχίας, πέρα από τις προσπάθειες που κάνει, να εντείνει τις προσπάθειές του, με όποια δημοτική αρχή και θα είναι την επόμενη χρονική περίοδο, να καλυτερεύσει τις συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε, κύριε Δημάρχε. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με τα εκτός ημερησίας. Ερχόμαστε στα θέματα. Θέλετε να το πω. Να κυρώσω. Όχι, δεν είναι θέμα για απόφαση. Στο προηγούμενο συμβούλιο πήραμε μία απόφαση και θα τοποθετηθώ τελείως έξω από τα δημοτικά πράγματα. Για τον Γιώργο Ντολιάπη,
σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπο, αφήστε το συμβούλιο. Όσα χρόνια τον ξέρω. Δεν πίστευα ποτέ ότι σε 25 ανθρώπους εδώ μέσα, αν ήμασταν 25-27 πόσοι ήμασταν, θα πει ψέματα για να επαναγγείλει τη φοριά. Αν βάλετε το τέτοιο, θα δείτε την εισήγηση του Γιώργου Ντουλιάπη, που λέει, ζητάει η ειρήνη τάδε, ξέρω εγώ, και υπάρχει απόφαση τοπικού συμβουλίου. Δεν υπήρξε ποτέ απόφαση τοπικού συμβουλίου. Δεν υπήρξε ποτέ συμβούλιο, δεν υπήρξε ποτέ μάζοξη, δεν υπήρξε ποτέ θέμα συμβουλίου. Και πήραμε μια απόφαση, 24 άνθρωποι εδώ μέσα. Δεν υπάρχει πουθενά. Και ξαναλέω, η ουσία του θέματος δεν υπήρξε. Ο πρόεδρος λέει, εγώ δεν έκανα τίποτα. Σε μένα προσωπικά. Σε μένα προσωπικά. Ποιος είναι? Για ποιον? Ναι, είχε εισήγηση, σου έστειλε απόφαση. Σου έστειλε αριθμό αποφάσεως. Σου έστειλε αριθμό αποφάσεως, σου έστειλε απόφαση. Δεν είναι ουσίας θέμα το πανηγύρι της φθοριά. Είναι ουσίας θέμα, είναι ουσίας θέμα η αντιμετώπιση του Συμβουλίου. Σιγά τώρα το πανηγύρι της φθοριά. Το θέμα που μας απασχολεί εδώ μέσα. Σαν Δήμος. Όχι, το θέμα είναι ότι πηγαίνεις στο δέκιο σου λένε, δεν έγινε ποτέ, δεν μπήκε ποτέ θέμα συζήτησης και δεν σας καλύπτει κανένας. Ο πρόεδρος, αν σας είπε οτιδήποτε, λέει ότι εγώ δεν έκανα τίποτα. Το είπε σε μένα. Ολοκληρώστε, κύριε Βασίλη. Μισό λεπτό. Να τελειώσω. Και είναι ένα bypass ότι λέμε απόφαση τοπικού συμβουλίου, παίρνουμε εμείς απόφαση να βάσει την απόφαση τοπικού συμβουλίου. Γιατί εγώ εδώ μέσα ξεκάθαρα είπα τότε, αν θυμάστε, ότι αφού το τοπικό συμβούλιο λέει ναι, δεν μπαίνω στην κουβέντα να πω την άποψή μου. Και μάλιστα έλεγα εδώ, είχαμε διαφωνία με τον Κώστα, να τον βάλουμε και υπεύθυνο τον πρόεδρο, που δεν έχει υπάρξει απόφαση. Τον βάλουμε και υπεύθυνο για το χώρο. Αν θα πρέπει να παραδοθεί σωστά. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Και ο πρόεδρος δεν έχει υπάρξει και υπογράψει πουθενά. Θα μπορούσε να πούμε δεν βρίσκονται αυτοί για προηγούμενου λόγου, για οτιδήποτε, και το παίρνουμε σε απόφαση και το δίνουμε. Και το δίνουμε όπως πήραμε το άλλο, το δίνουμε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν σημαίνει ότι μας κάνει. Αλλά το να φεύγουμε από εδώ και να παίρνουμε αποφάσεις με ότι υπάρχει απόφαση, δεν υπάρχει καμία απόφαση. Γιώργο. Ευχαριστούμε, κύριε Βασίλη. Ο λόγος. Θέλετε, κύριε Ανδρίκουλα, το λόγο? Ναι, ο λόγος, κύριε Ανδρίκουλα, στο τέλος. Όπως έχουμε ζητήσει και έχουμε τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής, να έχουμε. Και του τοπικού συμβουλίου δηλαδή. Και αν δεν την έχουμε, τότε. Δηλαδή να πούμε ότι δεν την έχουμε. Ναι. Αν κάνει αναφορά σε αυτό απόφαση, τουλάχιστον να ξέρουμε ποιος ακριβώς. Κύριε Λιάπη, ο λόγος. Λοιπόν, καταρχήν και εγώ τώρα λιγάκι μου ήρθε κάπως, Μάρκο, γιατί ύστερα από τόσα χρόνια, ας πούμε, που είμαι εδώ μέσα, να γυρνάει κάποιος και να μου λέει ότι λέω ψέματα, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Και είναι λίγο οι κόκκινες γραμμές του καθενός είναι συγκεκριμένες. Και το θέμα του ψέματος έχω μία μεγάλη ευαισθησία προσωπική. Οπότε, αυτό που έχω να πω μόνο, γιατί τώρα με βγαίνει απροετοίμαστο, δεν έχω κάτι μπροστά μου για να μπορέσω να το δω, είπε εσύ, δείτε το συμβούλιο, το προηγούμενο κλπ. Κλπ. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, αφού το πρόβλημα αυτό το ξέρεις από μέρες προφανώς, να με πάρεις ένα τηλέφωνο να είμαι κι εγώ προετοιμασμένος. Γιατί λιγάκι τώρα δεν το θεωρώ και τόσο ωραίο αυτό που έκανες αυτή τη στιγμή, μόνο να με κατηγορήσεις ως ψεύτη, μόνο να με κατηγορήσεις ως ψεύτη, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να μπορώ αυτή τη στιγμή να αντιπαραβάλω την άποψη. Πρώτον. Δεύτερον, αν θυμάσαι καλά, έκανα κάποιες εισηγήσεις, οι οποίες εισηγήσεις. Εδώ. Εγώ το έκανα με βάση αυτό το οποίο είχα. Όχι, δεν μπορεί να λες ψεύτη όμως έτσι. Τόσο απλά. Ευχαριστώ. Κύριε, το έχω. Κύριε Βασίλα, ναι, κάντε αποδοχή. Κάντε αποδοχή, κύριε Βασίλα.
Κύριε Βασίλη, αποδοχή. Για να λυθεί ένα θέμα με τον Γιώργο. Εγώ το είπα και σαν πρόσωπο. Εγώ πίστευα ότι την απόφαση, Γιώργο, εδώ, ότι την έχει στα χέρια σου. Όταν κάνεις εισήγηση, μισό λεπτό να καταλάβεις τι λέω. Όχι, τα έχει ελέγξει. Εγώ πίστευα ότι την απόφαση συμβουλίου την έχει στα χέρια σου όταν λες ότι υπάρχει απόφαση συμβουλίου. Όχι, υπάρχει ένας αριθμός. Αυτό πιστεύω. Μισό λεπτό, να καταλάβω. Όχι, άλλο λέω. Ο Γιώργος την έκανε, δεν έκανε υπάλληλος. Λέω, όταν μας έκανε την εισήγηση εδώ και λέει στα πρακτικά ότι υπάρχει απόφαση, πίστευα ότι την έχει στα χέρια του. Και λέω, εγώ από τον Γιώργο Δουλειάπ δεν ζητάω φέρτε εδώ. Γιατί τον εμπιστεύομαι. Αυτό είπα. Αυτό είπα. Ότι δεν θα κάτσω να ζητήσω από τον Γιώργο Δουλειάπ, φέρτε εδώ. Πίστευα ότι την είχε στα χέρια σου. Πίστευα ότι την είχε στα χέρια σου. Δηλαδή είναι ψέμα αυτή η εισήγηση της υπηρεσίας σου. Σαφέστατα. Άρα η υπηρεσία φταίει. Σαφέστατα. Απόφαση δεν πάρθηκε ποτέ και να σου πω και κάτι τώρα για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Για να το κλείσουμε το θέμα. Δεν μπορούσα να πάρω απόφαση καμία, γιατί υπάρχουν δύο μεδικάσιμοι, ένας πρόεδρος και ένας παλιός πρόεδρος τοπικού συμβουλίου στον Πρεβεζάνη, ήταν η Κιμής εδώ, έχουν πάρει δικάσιμοι για το ίδιο θέμα και δεν μπορούσα να πάρω καμία απόφαση. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Λέω, μέχρι να πάρω απόφαση, ωραία, οκ, okay, προχωράμε. Δεν κάτσω εγώ να μπω στη διαδικασία τη. Αυτό έγινε. Δεν υπάρχει καμία απόφαση. Και επειδή δεν μπορούσα να πάρω μια απόφαση, πες ότι πήραμε απόφαση. Ναι, δόλος από εκεί. Από εδώ δεν βάζω δύο πράγματα, αφού δεν το έχει στα χέρια σου. Μισό λεπτό. Και το λέω ξεκάθαρα. Δεν παίρνουμε εμείς τίποτα. Δεν χρειαζόμαστε εμείς τίποτα. Στέλνουμε ότι υπάρχει απόφαση, παίρνει το συμβούλιο και αν γίνει κάτι το βράδυ, δείχνουμε την απόφαση συμβουλίου. Η οποία πάρθηκε με βάση το τοπικό συμβούλιο. Αλλά δεν υπάρχει. Αυτό είναι πραγματικότητα. Και αυτό είναι σίγουρα τσεκαρισμένο. Όσον αφορά τι έκανα, Γιώργο, είπα και στην κυρία Δρίκουλα και στον Γιώργο τον Αλμπό, στις παρατάξεις, τους είπα, και είπαμε όλοι θα πούμε στο συμβούλιο τώρα. Δεν... Τους είπα ότι μου λέει θα κάνεις τίποτα. Δεν έκανα για το παγί τη φλουριά, ασχοληθώ. Όχι, άλλο λέω. Εμένα δεν με ενδιέφερε να κυρωθεί τον πανηγύρι, ξαναλέω. Τον πανηγύρι, εγώ άμα έλεγα με χωρίς το τοπικό συμβούλιο και θέλω να το πάρω, το παίρναμε. Μην μπαίνουμε στην ουσία του πράγματος. Γι' αυτό δεν είχε να ακυρώσω τίποτα. Να ακυρώσω, να πω ακυρώνει τον πανηγύρι και δεν τα ακυρώσω τον πανηγύρι. Εμένα με ενόχλησε αυτό. Το να ακούω εδώ μέσα ότι υπάρχει απόφαση και να μην υπάρχει. Και τουλάχιστον την ευθύνη του ελέγχου των αποφάσεων την έχει η υπηρεσία κι εσείς. Την έχετε. Δεν μπορεί να την. Δηλαδή, τι είπα να πει, ό,τι σας λέω άλλος ότι έχω απόφαση, θα τη λέτε έχω. Αν σου πει έχω απόφαση στο τοπικό συμβούλιο που λέμε για το ΧΥΠΣ ή ΩΜΕΓΑ, αν δεν πεις αν έχεις απόφαση, πώς θα έχεις. Θα πρέπει να δεις αν έχει. Ευχαριστούμε κύριε Βασιλέο. Λόγος στον κύριο Αλπό. Ναι, η ουσία σε αυτό το θέμα είναι αυτό ακριβώς. Ότι ερχόμαστε να αποφασίσουμε, θεωρώντας ότι υπάρχει η απόφαση του τοπικού συμβουλίου, επαφιόμαστε σε αυτό. Τώρα το τι έγινε διάμεσα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά παίρνουμε μια απόφαση για να καλύψουμε παρακάτω, σε άσχετο. Αυτό δεν στέκει όμως σε καμία περίπτωση. Και όταν προφανώς το τοπικό συμβούλιο γνώμη κάνει και δεν είναι και απαραίτητη κάνει γνώμη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει απόφαση. Δεν είχαμε τίποτα. Ναι, δεν είχαμε τίποτα όμως. Δεν μπορούμε να λέμε έχουμε απόφαση χωρίς να έχουμε απόφαση. Θα μπορούσαμε. Με επιτρέπετε. Ναι, εγώ θέλω να πω αυτό που θέλω να πω και εσείς μετά προφανώς απαντάς. Δεν μπορούμε όμως, γιατί υπευθυνόμαστε πολλές φορές και προφανώς αυτό είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας. Λέμε, εμπιστευόμαστε το τοπικό συμβούλιο, που αυτό εισηγείται για οτιδήποτε, γιατί είναι χρήση χώρου.